Αυτό που θέλω να σας ζητήσω είναι να με βοηθήσετε. Να βάλετε στην άκρη τους τσακωμούς σας και να με βοηθήσετε να βρούμε την Πάτη και την Αντωνέλα. Επιτέλους θα παραδεχτείς ότι ο Μάτι με ερωτεύτηκε. Σε παρακαλώ πολύ, μη με κάνεις να γελάω. Έχεις κοιταχτεί ποτέ στον καθρέφτη? Δεν θα φύγετε. Σε παρακαλώ, άσε με να βγω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Άντο, σε παρακαλώ. Αχ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μου λείπει ο μπαμπάς μου. Πάτη, με ακούς? Με ακούει κανείς? Πάτη, με ακούει κανείς? Μαμά, Φάντο, μου λείπεις μπαμπά? Μου λείπεις μπαμπά? Έκανα ό,τι μπορούσα, μαμά. Τη μεγάλωσα μόνη, έκανα ό,τι μπορούσα. Κι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα με σένα. Μερικές φορές σκέφτομαι πως αν η Αντωνέλα είχε τον πατέρα της, αν πάθει κάτι θα πεθάνω. Μην το λες αυτό. Δεν θα πάθει τίποτα. Δεν πρέπει να πάθει τίποτα. Δεν πρέπει, μ' ακούς. Μαμά, εσύ ξέρεις πως είναι να χάνεις το παιδί σου. Ξέρεις τι πόνο νιώθεις. Το ξέρεις καλά. Αυτό θα σου κάνει καλό, αγάπη μου. Έλα. Δεν θέλω να το πιω. Δεν έχεις φάει τίποτα. Άσε με, δεν θέλω. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό. Και έχω και έναν κόμπο εδώ. Δεν θα το αντέξω, Λεάνδρου. Θα τη βρούμε. Σου ορκίζομαι πως θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε την Πάτη. Όμως δεν τη βρήκαμε. Δεν βρήκαμε το κοριτσάκι μου. Τι. Εγώ όλη μου τη ζωή ζούσα για την Πάτη, το ξέρεις καλά. Το ξέρω, Κάρμεν. Τι? Αν χάσω την Πάτη... Όχι, σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Όχι, αγάπη μου. Όχι, δεν θα τη χάσεις την Πάτη. Είμαι πολύ σίγουρος μέσα μου ότι είναι καλά. Ηρέμησε, αγάπη μου. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
είσαι! Ποιος είσαι! Ποιος είσαι! Σε παρακαλώ, πάρε με από εδώ! Σε παρακαλώ! Πάρε με από εδώ! Αχ, πώς φοβάμαι! Ευχαριστώ πολύ, Μάτι. Σ' αγαπώ πολύ. Πώς τα κατάφερες, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βρούμε την Αντωνέλα. Ναι, θα έρθεις μαζί μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Έλα, Μάτι, σε παρακαλώ. Αντωνέλα, Αντωνέλα, είσαι εκεί. Μάτι, Μάτι, βοήθησε με να φώνηξε την πόρτα. Δεν ξέρω πώς θα σε βγάλω. Τι, κοίτα το πόδι. Η πόρτα έχει φρακάρει. Βοήθησέ με! Το τρία, τράβα την πόρτα! Ένα, δύο, ένα, τρία! Τρία! Πρέπει να φύγουμε από εδώ! Όχι, 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 σας παρακαλώ, θέλουμε να φύγουμε! Αφήστε μας να φύγουμε! Σας παρακαλώ, μη μας κάνετε κακό! Σας παρακαλώ! Εντάξει, μπορείτε να φύγετε, αλλά αυτό δεν τελειώνει εδώ! Κόρη μου, αγάπη μου, παπά, παπά. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Πες μου, είσαι καλά. Αγάπη μου, Πάτη μου, είσαι καλά. Πες μας, κορούλα μου, καλά. Ζωή μου. Σας έλειψα. Αδερφούλα, είσαι καλά. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς σένα. Μην κλαις, μαμά. Είσαι καλά, αγάπη μου. Ανησύχησα πολύ. Αδερφούλα, είσαι τρελή, αλλά μου έλειψες. Αχ, ναι, αγάπη μου. Νομίζω πως δεν σου το είπα ποτέ, αλλά τώρα νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Σ' αγαπώ πολύ, αγάπη μου. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ, μαμά. Όλες αυτές οι μέρες ήταν ένα μαρτύριο για μας. Εσείς είστε ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Στάσου, αλλά θέλω Λεάνδρα, να ξέρετε. Στάσου, δεν είναι ώρα να τις μαλώσεις. Δεν θα τις μαλώσω, αλλά σίγουρα υπάρχει μια εξήγηση και εσείς πρέπει να μας τη δώσετε. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Θα μας πεις, σε παρακαλώ, που ήσασταν. Κοίτα, Λεάνδρο, δεν έχουμε τώρα όρεξη να μιλήσουμε. Θέλουμε να Όχι, ξεκουραστούμε. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Θέλουμε να μάθουμε που ήσασταν. Ναι, θέλουμε να μάθουμε. Πείτε μας. Ναι, ο Λεάνδρο έχει δίκιο. Πού ήσασταν? Καλά, εντάξει. Θα σας πούμε. Αλλά υπό έναν όρο. Μπα, τι λες, βάζετε και όρους από πάνω? Ναι. Για να ακούσω τι όρο. Με τον όρο να μιλήσουμε οι τρεις μας ιδιαιτέρως. Α, μια χαρά το βρίσκω. Ποιοι τρεις? Ναι, ποιοι τρεις εννοείς? Η Αντωνέλα, εγώ και ο Λεάνδρο. Και στη μαμά, δεν θέλεις να μιλήσεις στη μαμά? Πάντα σε μένα μιλούσες, πάντα μου τα έλεγες Κάρμεν, όλα. Γιατί? Σε παρακαλώ. Εδώ και καιρό δεν θέλεις να μου λες πια τίποτα. Όχι. Γιατί όχι, εμένα δεν με αφήνει απ' έξω. Μα εσένα καλά κάνουν και δεν σε πιστεύονται, αλλά εμένα. Σας όχι, παρακαλώ, πηγαίνετε, πηγαίνετε πάνω. Ναι, σε παρακαλώ, Μπιάνκα, φύγε. Ε? Όχι, και οι δύο. Μόνοι μου δεν φεύγω. Καλά, και οι δύο, και οι δύο, άντε. Τι αδικία. Σε ακούω. Κάνεις λάθος. Η Πάτη είμαι εγώ. Μπαμπά. Hey, hey! Βρήκαμε τα κορίτσια! Oh, υπέροχα! Ναι, η Αντωνέλα και η Πάτη είναι καλά, μόλις τις είδα! Και τι έγινε, σου είπαν κάτι? Όχι, ίσα από τις είδα, είναι στο σπίτι του Λεάνδρο. Ήταν πολύ θυμωμένος. Φυσικά. Και τώρα μιλάνε. Δίκιο έχει, δεν πέρασαν λίγα από την ανησυχία τους.
Και λίγα λες, δεν είχα δει ξανά τη μαμά μου έτσι τόσο στεναχωρημένη. Η αλήθεια είναι πως πεθαίνω από περιέργεια να μάθω τι έγινε. Και βάζω στοίχημα ότι θες ότι η αδελφή σου είχε σχέση με αυτό, είμαι σίγουρος. Έχω συνηθίσει πια να φταίει η αδελφή μου για ό,τι συμβαίνει. Είναι η Πάτη. Και αυτή είναι η Αντωνέλα. Και πήγαμε σε ένα τρομακτικό σπίτι για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε όπως πριν. Η καθεμία στο σώμα της. Θα συνεχίσετε για πολύ αυτό το τελείριο. Δεν είναι τελείριο. Είναι η καθαρή αλήθεια. Α, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου, Λεάνδρο. Έλα, μπαμπά, σε παρακαλώ. Σταματήστε αρκετά. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Τι θέλετε να πετύχετε με αυτό το κακόγουστο αστείο, ε? Δεν είναι κακόγουστο αστείο. Ξέρεις κάτι, ας κάνουμε το εξής αφού δεν μας πιστεύεις. Μίλα με καθεμιά μας ξεχωριστά. Κάνε μας ερωτήσεις για να δεις αν σου λέμε ψέματα. Υπάρχουν πράγματα της Άντο που μόνο αυτή ξέρει. Και δικά μας πράγματα, μπαμπά, που μόνο εμείς γνωρίζουμε. Γι' αυτό σου ζητώ να μας έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ ψέματα. Τι λένε, πες μου τι λένε. Φύγε από πάνω μου, σε παρακαλώ. Δεν είμαι από πάνω σου, όμως δεν ακούω. Δεν με αφήνεις να ακούσω, πάρε τα χέρια σου από πάνω μου. Δεν είμαι από πάνω σου, άσε με, άσε με, δεν σου κάνω τίποτα. Γιατί θα την πατήσεις, πράσω γιούνι, ανυπόφορη είσαι εσύ. Αμάντια με τη φασαρία σου, δεν άφησες να ακούσω. Μου έδωσες αγκονιά. Πας καλά, γιατί με χτύπησες. Μου έδωσες αγκονιά. Μπούλος το πια. Εσύ κόφτο. Μπούλος το κόφτο. Κόφτο. Συγγνώμη, Μπιάνκα. Ήταν λάθος μου. Κάποια άλλη στιγμή θα σε είχα πιάσει από το μαλλί, αλλά ήταν λάθος μου. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ναι. Με συγχωρείς. Ήσουν απέσια. Απέσια. Και εσύ ήσουν απέσια. Τώρα υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Κατάλαβες. Ναι, πράγματι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Σου προτείνω κάτι. Μέχρι να λυθεί το θέμα των κοριτσιών, θα κάνουμε ανακοχή. Μέχρι να λυθεί το θέμα των κοριτσιών. Ναι, μέχρι να λυθεί. Όλο αυτό μου φαίνεται τρελό. Είναι πραγματικά τρελό, αλλά εντάξει, εντάξει. Θα σου κάνω ερωτήσεις. Ωραία. Από πού... Από πού να αρχίσω? Λάβε υπόψη σου ότι έχεις μπροστά σου την Αντωνέλα the best. Όχι την Πάτη, την κόρη σου, εντάξει? Ωραία. Αγαπημένο σου φαγητό. Ποιο είναι? Όχι. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ εύκολη. Έλα. Κάτι καλά. Πιο δύσκολο, κάτι πιο προσωπικό. Λοιπόν. Πώς έγινε και γνώρισα τη μαμά σου? Την πρώτη φορά που την γνώρισες. Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει η Πάτη, γιατί δεν ήταν εδώ. Όμως εγώ ναι, γιατί ήμουν εδώ. Εσύ καθόσουν με ένα μαύρο κουστούμι, με πολύ μεγάλα μαύρα γυαλιά και ήσουν με το αυτοκίνητό σου, το θυμάμαι καλά. Εντάξει, αυτό θα μπορούσες να το ξέρεις. Τι έφαγα την πρώτη φορά που ήρθα για φαγητό στο σπίτι της Μπιάνκα? Της μαμάς μου θέλεις να πεις? Έφαγε σούσι, γιατί εφόσον η μαμά μου δεν ξέρει να μαγειρεύει, ήθελε να σε εντυπωσιάσει. Το ξέρεις αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ξέρεις. Σίγουρα δεν το ξέρεις. Για να δεν ακούσω. Γίνεται να το ξέρεις. Την πρώτη φορά που πήγα στο θέατρο. Τι έγινε? Τη μαμά μου την πήρε ο ύπνος, γιατί της μαμάς δεν της άρεσε ποτέ το θέατρο. Δεν ήταν ποτέ τόσο κουλτουριάρα. Πίστεψε το, Λεάνδρο. Εγώ είμαι η Αντωνέλα. Να δω πότε θα το πιστέψεις. Όχι. Αργείτε πολύ. Προσπαθώ να πείσω τον μπαμπά σου που μου φαίνεται πως είναι πιο χοντροκέφαλος από σένα, κορίτσι μου. Συνέχισε εσύ. Βαρέθηκα. Συνέχισε εσύ. Εγώ φεύγω. Εντάξει. Θα συνεχίζω εγώ. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνω κάτι. Pienso dónde estarás, me quiero imaginar.